Για άλλη μια χρονιά, τον υπηαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Πλάτωνος, ο παραμυθένιος κόσμος, βραβεύτηκε στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής STEM 2024, Μεσόγειος, Πηγή Ζωής και Πολιτισμού, με το βραβείο της αποτελεσματικής αντιμετώπισης των απειλών της Μεσογείου. Οι μαθητές, μαθήτριες των υπηαγωγείου των εκπαιδευτηρίων Πλάτωνος, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους, δημιούργησαν πρωτότυπες κατασκευές μακέτες και κατανόησαν καλύτερα έτσι τις φυσικές επιστήμες και τους αυτοματισμούς μέσω εκπαιδευτικής ρομποτικής BIBOT. Πρόκειται για το θεσμό STEM Education, που είναι η οργάνωση STEM Education της Ελλάδας που διοργανώνει διαγωνισμούς για τα νηπιαγωγεία εδώ και 4 χρόνια. Εμείς κάθε χρόνο λαμβάνουμε μέρος και κάθε χρόνο έχουμε πάρει βραβείο, όπως και φέτος. Ο στόχος είναι να προσεγγίσουν τα παιδιά τη μάθηση με πολύ διαφορετικό τρόπο από ότι, ας πούμε, τον κλασικό, μέσω της ρομποτικής, που βοηθάει σε αυτό, γιατί το αντιλαμβάνονται σαν παιχνίδι και περνάμε έννοιες που θα μπορούσαμε πολύ πιο δύσκολο να τις καταλάβουν, ενώ έτσι τις καταλαβαίνουν και κατανοούν έννοιες της φυσικής και των μαθηματικών και της πληροφορικής πολύ πιο εύκολα. Έχουν σιγά σιγά καλλιεργούν την αλγοριθμική σκέψη. Καταλαβαίνουν ότι αυτό που κάνουν στην πραγματικότητα είναι προγραμματισμός. Για ακόμα μία χρονιά συμμετείχαμε στο διαγωνισμό ρομποτικής και βραβευτήκαμε. Συμμετείχαμε επιτυχώς. Πήραμε το βραβείο της αποτελεσματικής αντιμετώπισης των απειλών της Μεσογείου. Το φετινό θέμα ήταν η Μεσόγειος, πηγή ζωής και πολιτισμού. Έτσι τα παιδάκια μας μετατρέψαν ένα από τα ρομπότ που διαθέτει το σχολείο μας σε πειρατή. Επιλέξανε την BIBOT, όπως μπορείτε να δείτε και εδώ. Αυτό είναι ρομπότ, λοιπόν, η Μελισσούλα, έτσι. Τα ρομποτάκια που διαθέτουμε είναι καλά εξοπλισμένα το σχολείο μας και λόγω της σχολής πληροφορικής με μεγάλη γκάμα εξοπλισμού, αν μου επιτρέπετε να πω. Έχουμε πολλά ρομπότ και ένα από αυτά που επιλέξαν τα παιδιά είναι αυτό, η BIBOT. Και τι έκανε, λοιπόν, η BIBOT? Η BIBOT στην ουσία βοήθησε να. Μαζί με τα παιδιά να βρουν ποιες είναι οι απειλές της Μεσογείου και να βρουν λύσεις σε αυτό. Φέτος αποφασίσαμε να ασχοληθούμε πιο αναλυτικά, να το πω, με το θέμα. Παλιότερα ασχολούμασταν με το διαγωνισμό και το κάναμε σαν μία και μοναδική δράση. Φέτος τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να βγουν εκδρομές για να διαπιστώσουν από κοντά τα προβλήματα της Μεσογείου, όπως για παράδειγμα η έρευνα πεδίου που κάναμε σε κάποια παραλία του νησιού για να εντοπίσουν τα σκουπίδια, τα οποία και συλλέξαμε και ανακυκλώσαμε. Στην πορεία επισκεφτήκαμε μια βιοτεχνία σαπουνιών, όπου ανακυκλώσαμε με τη βοήθεια των γονιών πάντα χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο, το δώσαμε εκεί και μας προμηθεύσανε με σαπουνάκια, οπότε κατάλαβαν τα παιδιά ότι υπάρχει ένα αντίκρισμα σε όλο αυτό. Θεωρούμε ότι η ενασχόλησή μας έτσι μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τα έκαναν να έρθουν σε πιο έντονα σε επαφή με αυτό και να διαπιστώσουν τα προβλήματα, να τα αντιμετωπίσουν και να εμπλέξουν και τους γονείς τους αυτό. Θεωρούμε δηλαδή ότι έγινε και διάχυση της πληροφορίας στην ευρύτερη κοινωνία με αυτόν τον τρόπο. Πόσο καιρό το δουλεύατε? Περίπου ένα μήνα, παράλληλα και με άλλες δραστηριότητες και με άλλες θεματικές που τρέχουν κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Είναι 5 σταθμοί, αν προσέξετε, μετά από έρευνα των παιδιών σε εφημερίδες, στο ίντερνετ με τη βοήθειά μας, καθώς και στη βιβλιοθήκη του σχολείου, εντόπισαν 5 απειλές. Mm-hmm. Τα σκουπίδια, τα απόβλητα των εργοστασίων, τα φυτοφάρμακα, την υπεραλίευση και τις πετρελοκυλίδες. Είναι 5 απειλές που εντόπισαν τα παιδιά, τις έκαναν εικόνα, τις έκαναν μακέτες δηλαδή, και έπειτα με την BIBOT, καθοδηγώντας την και πατώντας τα κατάλληλα κουμπιά, κατεύθυναν την BIBOT να γνωρίσει και τους 5 σταθμούς και να μάθει και εκείνη ποιες είναι οι απειλές και να τις αποφεύγει. Έχει πολλά σκουπίδια που πετάξαν οι άνθρωποι. Πρέπει η BIBOT, ο πειρατής η BIBOT, να φτάσει στα σκουπίδια. Η BIBOT πρέπει να πάει στο εργοστάσιο. Πρέπει να τον οδηγήσουμε από άλλη διαδρομή. Πρέπει να οδηγήσουμε την BIBOT στο χωραφάκι. Πρέπει να οδηγήσουμε την BIBOT στις πετροκυλίδες. Η BIBOT πρέπει να πάει στο καΐχι που ψαρεύει. Τα καταφέραμε. Η BIBOT πρέπει να πάει τους γρίφους τους ανθρώπους.